Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η σημερινή ομιλία, η οποία εντάσσεται στον τρίτο κύκλο διαδικτυακών διαλέξεων τόποι και πρόσωπα της πόλης, που διοργανώνουν το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και η Εταιρεία Μελέτης της Καθημάς Ανατολής, είναι αφιερωμένη στην πεζογράφο, εκδότρια, αρθρογράφο και παιδαγωγό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση την Γενική Πρόξενο της Ελλάδος, κυρία Τζορτζίνα Σουλτανοπούλου, καθώς επίσης τον κύριο Σάβα Τσιλένη και την κυρία Νίκη Σταυρίδη. Πολλές ευχαριστίες οφείλω επίσης στην κυρία Ευαγγελία Χλάδη, υπεύθυνη της βιβλιοθήκης Σακουλίδη, για την πολλαπλή συνδρομή της. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου γεννήθηκε στη Βλάγκα το 1867, μεγάλωσε στο Χάσκιοι και φίτησε ως οικότροφος σε ένα από τα πιο παλιά ανώτερα εκπαιδευτήρια της Κωνσταντινούπολης, το κεντρικό ανώτερο παρθεναγωγείο της Επαλάδος, από όπου και θα πάρει το πτυχίο της διδασκάλισσας το 1886. Οι σχέσεις που θα αναπτύξει με την τότε διευθύντρια του Ιδρύματος, τη γνωστή παιδαγωγό Σαφώ Λεοντιάδα, θα είναι μάλλον δύσκολες. Εν τούτης, η Παπαδοπούλου θα διατηρήσει πάντοτε ζωντανές τις αναμνήσεις και τα αισθήματα αγάπης για το σχολείο της. 8 χρόνια μετά την αποφύτισή της, σε σημείωμα που θα δημοσιεύσει στην εφημερίδα Εστία με αφορμή κάποια μουσική εσπερίδα που έλαβε χώρα στα εκπαιδευτήρια, θα γράψει με πικρή νοσταλγία για την Παλάδα που έχει πλέον περιέλθει σε παρακμή. Διαβάζουμε. Η γυραιά Παλάς, το πρώτη στα συστηθέν παρθεναγωγείων, το οποίο είδε έτη δόξης και ευκλίας και το οποίον τώρα η σκορία της παινίας κρυφοτρώγει, δαφνοστολισμένον, είναι για τα σπήλας του και δέχεται τους φιλομούσους. Η Παλάς, η σχολή την οποία αγαπώ, ως ζήσασα 9 έτη υπό την στέγη της, εφάνηκε πάλι μόλιν την πτωχία της, σεβαστή και μεγάλη. Και αυτό το θαύμα οφείλεται εις τον σοφόν ελληνιστήν Θεμιστοκλέα Σαλτέλην, ο οποίος εργάστη υπερανθρώπος και υδρότα και χρήμα καταβαλών. Ο λόγος για τον επιφανή φιλόλογο και ποιητή, ο οποίος κατέβαλε ισχυρές προσπάθειες για τη διάσωση του Ιδρύματος, προσπάθειες που εν τέλει δεν θα καρποφορήσουν, καθώς ως το 1897 η Παλάς θα οδηγηθεί σε οριστική διάλυση. Ήδη από τα μαθητικά της χρόνια, η Παπαδοπούλου θα φανερώσει την κλίση της για τη λογοτεχνία. Όμως η συστηματική ενασχόλησή της με τα γράμματα θα ξεκινήσει το 1888, οπότε και θα αναπτύξει παράλληλα συγγραφική και εκδοτική δράση. Συγκεκριμένα, μαζί με την εκπαιδευτικό Χαρίκλια Κορακίδου, θα εκδώσει το ετήσιο ημερολόγιο των κυριών για τα έτη 1888 και 1889, το οποίο κατά βάση συγκεντρώνει η λογοτεχνική. Τα δύο νεαρά κορίτσια αναλαμβάνουν ένα αρκετά θαραλέο εγχείρημα, καθώς θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις του σε έναν κατά βάση ανδροκρατούμενο χώρο και μάλιστα στην κλειστή κοινωνία της πόλης. Όπως μπορείτε να δείτε και στα σχετικά αποσπάσματα από το προγραμματικό του σημείωμα, οι εκδότριες έχουν πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και της σημασίας του έργου τους. Ακολουθώντας τον δρόμο που άνοιξε η Καλλιρόη Παρένη στην Αθήνα, θα επιχειρήσουν να αναπληρώσουν την έλλειψη ενός γυναικείου εντύπου στην Κωνσταντινούπολη. Θυμίζουμε ότι τα πρώτα γυναικεία περιοδικά της πόλης, Κυψέλη και Ευρυδίκη, έχουν από χρόνια σταματήσει να κυκλοφορούν. Όπως σημειώνουν, επιδίωξή τους είναι να αφυπνίσουν τη γυναίκα από την απαραξία και τον σειρμό μέσω της ενασχόλησης με τα πνευματικά πράγματα. Το εγχείρημά τους δεν θα έχει τη μακροβιότητα της εφημερίδος των κυριών της Παρέν. Λίγα όμως χρόνια μετά, η Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει στη συντακτική επιτροπή του σημαντικού προοδευτικού λογοτεχνικού περιοδικού της Κωνσταντινούπολης, Φιλολογική Ηχό, κατά τη δεύτερη περίοδο της κυκλοφορίας του, το 1896 ως το 1897.
Παράλληλα, δημοσιεύει διηγήματα, νουβέλες, κάποια λιγοστά ποίηματα και μεταφράσεις, αλλά και πολυάριθμα άρθρα, χρονογραφήματα και σημειώματα σε διάφορα ακόμη έντυπα της Κωνσταντινούπολης, όπως ο Νεολόγος, η Βοσπορής, οι εφημερίδες Πρόοδος και Ανατολικός Κήρυξ, επίσης σε έντυπα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Βουκουρεστίου. Υπογράφει τα κείμενά της είτε με το πραγματικό της όνομα, είτε με τα ψευδόνυμα Σατανίσκη, Σαν Κοπάνσας, Βυζαντής, Ανατολίτισσα και Θρακοπούλα. Πολλά από αυτά που γνωρίζουμε για την Παπαδοπούλου τα οφείλουμε στη διδακτορική διατριβή του Γιάννη Παπακώστα, η οποία εκπονήθηκε σε μια εποχή κατά την οποία οι σπουδές του φίλου δεν είχαν αναπτυχθεί όπως σήμερα και η μελέτη της γυναικείας γραφής αντιμετωπιζόταν ακόμη τότε με δυσπιστία. Οι εργασίες του Παπακώστα, όπως και οι συγκεντρωτικές εκδόσεις που επιμελήθηκε, άνοιξαν τον δρόμο για τους νεότερους φιλολόγους, ενώ τα πρόσφατα πορίσματα των ιστορικών του φύλου και των ιστορικών της εκπαίδευσης φωτίζουν και άλλες πτυχές του βίου της, εξίσου απαραίτητες για την κατανόηση και της λογοτεχνικής της δραστηριότητας. Η Παπαδοπούλου θα γίνει κυρίως γνωστή για το διηγηματογραφικό της έργο. Με περισσότερα από 150 διηγήματα στο ενεργητικό της, θα αποτελέσει μία από τις πρώτες διηγηματογράφους που αναγνωρίστηκαν έγκαιρα από τους λογοτεχνικούς κύκλους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι υπήρξε η μοναδική γυναίκα διηγηματογράφος που συμπεριελήφθηκε στην πρώτη ανθολογία ελληνικού διηγήματος, την εμβληματική ανθολογία «Κασδόνη», ανάμεσα στους 34 καλύτερους συγγραφείς της εποχής, σε στιβαρά ονόματα όπως ο Ραγκαβής, ο Ροΐδης, ο Βυζινός, ο Παπαδιαμάντης, ο Καρκαβίτσας και ο Ξενόπουλος. Και μάλιστα 7 μόλις χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση. Ο κύριος όγκος των διηγημάτων της ανατέμνει θέματα όπως η φτώχεια, η ορφάνεια, η κοινωνική ανισότητα, ο έρωτας, ο γάμος και η συζυγική αφοσίωση, αναδεικνύοντας διαφορετικές όψεις της μεσαίας και ανώτερης αστικής τάξης ή των λαϊκών στρωμάτων. Συνάμα αποτυπώνει ανθρώπινους τύπους όπως ο κομψευόμενος νέος, η κυράτσα, η ασθενική νέα και η βιοπαλέστρια. Στις σελίδες των διηγημάτων της, ο αναγνώστης αναγνωρίζει καταστάσεις που ανταποκρίνονται στην κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, αλλά παράλληλα, όπως εύστοχα θα επισημάνει ο Αλέξης Ζήρας, υπερβαίνουν τα στενά πλαίσια μιας ορισμένης τοπικά ανθρωπογεωγραφίας. Ενδεικτικά, ένα χαρακτηριστικό λιγότερο γνωστό διήγημά της είναι η προφητεία που δημοσιεύθηκε στο κωνσταντινουπολίτικο περιοδικό «Η Βοσπορής» της Κορνηλίας Προβεζιώτου και το οποίο συμπεριελήφθηκε σε μια πρόσφατη έκδοση με λανθάνοντα διηγήματα της Παπαδοπούλου. Σε αυτό, ο συγγραφέας φωτίζει σατυρικά την άδοξη πορεία του νεαρού Ιερεμία, υπέρμαχου της Καθαρέρουσας, ο οποίος ματέως θα περιμένει να επαληθευτεί η προφητεία του δασκάλου του, πως μια μέρα θα αναδειχθεί σε έξοχο άνδρα. Η φτωχή αγροτική οικογένεια από την οποία προέρχεται έχει λοιπόν εναποθέσει όλες τις ελπίδες και τις οικονομίες στην επαγγελματική ανέλυξη του γιου. Ωστόσο, οι μάλλον περιορισμένες πνευματικές του δυνατότητες δεν θα του επιτρέψουν να γίνει παρά ένας μέτριος δάσκαλος στο χωριό του. Στον αντίποδα του κεντρικού ήρωα προβάλλει σε δεύτερο πλάνο η αδερφή του η Μοσχούλα, ένα έξυπνο και εργατικό κορίτσι που στηρίζει οικονομικά την οικογένειά της, αλλά το πεδίο δράσης της παραμένει εξαιτίας του φίλου της περιορισμένο. Διαβάζουν. Κλίση δεν ένιωσε μέσα του για τίποτε, μα για τίποτε. Μελετούσε πάλι με πόθον και αδιάκοπα. Μια μέρα η αδελφίτσα του έκλωθε αντίκριτου και ο ίδιος διάβαζε φωναχτά. Έξαφνα σταμάτησε. Η αδελφίτσα του μπόρεσε και αποστήθησε το κομματάκι που τόσες φορές αδιαφόρετα το διάβασε εκείνος. Άμα το είπε όλο, γύρισε και τον είδε περιπεκτικά και του είπε
Αν γιατί διαβάζεις νύχτα μέρα, είσαι χοντροκέφαλος και δεν μπορείς να μάθεις εύκολα. Η μητέρα, άμα ήκουσε αυτήν την βλασφημία, πήρε ένα αδράχτη και το ρίξε στο κεφάλι της μοσχούλας. Όμως το αδράχτη ήταν γεμάτο από μαλλί και δεν πόνεσε η μοσχούλα. Απαράλλακτα, όπως το κεφάλι του Ιερεμία, ήταν γεμάτο από περηφάνεια και δεν πόνεσε με το κτύπημα της αδελφίτσας του. Τα μετέπειτα χρόνια, η διηγηματογραφία της Παπαδοπούλου θα αλλάξει προσανατολισμό. Η συγγραφέας θα στραφεί σε διηγήματα που στηρίζονται σε λαογραφικές παραδόσεις, καθώς και σε πατριωτικά διηγήματα, τα οποία λόγω του μακεδονικού αγώνα δίνουν έμφαση στον ελληνισμό της Μακεδονίας ή στο βυζαντινό παρελθόν. Αν και αισθητικά άνισο, το διηγηματογραφικό της έργο διακρίνεται για την εκφραστική του λιτότητα, για το αιχμηρό κριτικό βλέμμα, αλλά και για το χιούμορ, στοιχεία που απαντούν και στα πολυάριθμα άρθρα και σημειώματα που δημοσίευσε, τα οποία εν είδη χρονογραφημάτων ή ανταποκρίσεων ζωντανεύουν τη ζωή της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα, ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, κοινωνικά θέματα όπως η δράση φιλανθρωπικών σωματείων και κοινοφελών ιδρυμάτων ή η επιδημία χολέρας που έπληξε την περιοχή και πλήθος άλλων θεμάτων. Άλλα σημειώματα της αφορούν θέματα εκπαιδευτικά. Σχολιάζει παραδείγματος χάρη την απολυτήριο τελετή στην εμπορική σχολή της Χάλκης, τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις και την συνακόλουθη ψυχοσωματική επιβάρυνση που υφίστανται οι μαθητές, μιλά για την προσιλητιστική δράση που ασκείται σε κάποια σχολεία, ενώ επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες για θέματα εκπαίδευσης των παιδιών απόρων οικογενειών. Γράφει χαρακτηριστικά σε άρθρο της στη Φιλολογική Ηχό. Βρίσκω πως και η σχολή των απόρων στο πέρα, δηλαδή το Παρθεναγωγείο της Παναγίας, θα μπορούσε να εργαστεί καλύτερα και να συμμαζέψει τα φτωχόπεδα που μπαίνουν ανυπεράσπιστα στα χέρια των προσιλητιστών, αν η κυρία Διευθύντρια δεν το θεωρούσε ένα είδος τιμαρίου και αν δεν εφέρετο με τόση περιφρόνηση και καμιά φορά απονιά για τα κορίτσια του πτωχολογιού. Όταν ένα πτωχοκόριτσο φεύγει από το σχολείο στα 7 το βράδυ, τι ώρα θα μελετήσει και τι ώρα θα βοηθήσει την πτωχή μητέρα του που έλειπε όλη την ημέρα στο μερομίστη? Και τι κάνει το κοριτσάκι στα 7? Ράπτη, κεντά, της κυρία Δίνα και της κυρία Στάδε, τα σπρόρουχα. Το παιδί το κακεκτικό που τρέφεται όσο για να βαστιέται στα πόδια, κεντά και ράπτη για σας, μεγάλε μου κυρίε, και εσείς το παραδέχεστε? Είναι η αλήθεια ότι εργάζεστε για τα πτωχόπαιδα όλες σας και τρέχετε και φροντίζετε και σας καμαρώνω και μου φαίνεστε ωραιότερες μέσα στο Παρθεναγωγείο των Απόρων και στο εργαστήριο παρά στη χρυσοντημένη σάλα σας. Μα θέλετε πληρωμή για τον κόπο σας? Όχι. Ναι, εκείνα τα παιδιά που μαθαίνουν γράμματα δωρεάν χάρη σε εσάς, ας σε βρίσκουν αγάπη και πόνεση. Εξίσου σημαίνουσα είναι επομένως και η δραστηριότητα της Παπαδοπούλου ως εκπαιδευτικού. Παρότι σε ορισμένα κείμενά της εκφραζόταν αρνητικά απέναντι στη γυναικεία εργασία, παρέμεινε στο τέλος μια σκληρή βιοπαλέστρια, εργαζόμενη ως δασκάλα ή οικοδιδάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη, στη Σιλιβρία, στο Βουκουρέστι και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συντηρεί τον εαυτό της και την οικογένειά της. Σε αρκετά λογοτεχνικά της κείμενα θα μιλήσει για το φαρμάκι της ξενιτιάς, για την ανάγκη που οδηγεί μια δασκάλα να εκπατριστεί και να ζήσει σε χέρια ξένα, υπομένοντας ένα βίο μοναχικό και γεμάτο δοκιμασίες. Διαβάζουν. Φαντάσου λοιπόν εμένα να ζω εις τη αύτην κόλανσιν και να βρέχω κάθε ψίχουλο με φαρμακερά δάκρυα, θα εξομολογηθεί σε επιστολή της. Να σημειωθεί ότι η Παπαδοπούλου αναγκάστηκε να εκπατριστεί από την Κωνσταντινούπολη λόγω των απόψεων που είχε εκφράσει κατά του γλωσσικού σχολαστικισμού. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Πατριαρχείου,
της αφαιρέθηκε η δυνατότητα να διδάσκει σε όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης. Θυμίζουμε ότι το Πατριαρχείο ήταν φορέας ελέγχου της εκπαίδευσης όσο και της γενικότερης πνευματικής ζωής της πόλης εκείνα τα χρόνια. Με κανονισμό του, λοιπόν, είχε ορίσει την αρχαία ελληνική γλώσσα ως βάση της παιδείας, θεωρώντας επιζήμια την εισαγωγή δημοτικιστικών θέσεων στην εκπαίδευση. Στον αντίποδα, η Παπαδοπούλου υποστήριζε τη σημασία της εισαγωγής της μητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση, προκειμένου να ενδυναμωθεί το εθνικό στοιχείο, ιδίως σε περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου, όπου ήταν εντονότερος ο κίνδυνος απορρόφησης από αλλοεθνείς πληθυσμούς. Αντιλαμβανόμαστε, επομένως, ότι για τα συντηρητικά ήθη της εποχής, μιας εποχής κατά την οποία η συζήτηση για το γλωσσικό βρισκόταν μάλιστα σε όξυνση, κρίθηκε ανεπίτρεπτο μια ενεργεία δασκάλα να εκφράζει τέτοιες απόψεις. Η αναγκαστική φυγή της από την Κωνσταντινούπολη αποτελούσε θέμα επιβίωσης. Δεν ήταν όμως μόνο αυτός ο λόγος που καθόρισε την επαγγελματική της πορεία και ορισμένες από τις επαγγελματικές της επιλογές. Ισχυρή υπήρξε και η βούλησή της να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ομογένεια και να συνδράμει στον μακεδονικό αγώνα με όποιον τρόπο μπορούσε, συνδυάζοντας την παιδαγωγική με την κοινωνική εθνικιστική δράση. Γράφει χαρακτηριστικά σε ιδιωτική της επιστολή. Η ιδέα ότι βασανιζομένη την υπηρετώ, την λατρευμένη πατρίδα, η ιδέα ότι η εργασία μου φέρει αποτέλεσμα, με συνεκράτουν και με ζωογόνουν. Ιρνήθηκα ολοτελώς των κόσμων, συγκοινωνούσα μόνον με αλληλογραφία. Μάλιστα, η ολοένα και ισχυρότερη πεποίθηση πως μια φωνή ισχυρότερα την καλούσε, θα την κάνει να απορρίψει οικονομικά εποφελέστερες προτάσεις και να ψηφίσει τα ζητήματα υγείας που στο μεταξύ αντιμετώπιζε, απόφαση που εν τέλει θα τη στοιχήσει τη ζωή. Παρά τις σοβαρές συνέπειες που θα υποστεί η Παπαδοπούλου, θα παραμείνει σταθερή στην άποψη πως η καθαρεύουσα είναι μια γλώσσα ανεπαρκής και τεχνική, από την οποία, όπως θα εξομολογηθεί, η ίδια λαμβάνει μόνον τας μάλλον εν χρήση λέξης, όπως και από τη δημοτική, όσα μεταχειρίζονται οι τριγυρινοί της. Θεωρώντας λοιπόν πως η εποχή της είναι μια γλωσσικά μεταβατική εποχή, θα υπογραμμίσει τη σημασία της λογοτεχνίας και συνακόλουθα το χρέος των λογοτεχνών για την έκβαση του γλωσσικού ζητήματος, επιλέγοντας να αφήσουν ως παρακαταθήκη για την επερχόμενη γενιά έργα γραμμένα σε γλώσσα ζωντανή. Αυτό ακριβώς το έργο θα αναλάβει και η ίδια ο συγγραφέας, απομακρυνόμενη σταδιακά με ορισμένες κάποτε παλινδρομήσεις από το φαναριώτικο ιδίωμα, στο οποίο ήταν γραμμένα τα πρώτα της διηγήματα. Η γενικότερα ήπια πάντως στάση της απέναντι στο γλωσσικό ζήτημα θα δυσαρεστήσει εξίσου και τις δύο πλευρές. Αντίστοιχες δυσαρέσκειες έμελε να προκαλέσει όμως και για τις θέσεις της απέναντι στο γυναικείο ζήτημα, δεχόμενοι επιθέσεις τόσο από το φεμινιστικό όσο και από το αντιφεμινιστικό στρατόπεδο. Ενδεικτικά, η Καλλιρόη Παρέν, πρωτεργάτρια του αγώνα για τα γυναικεία δικαιώματα, η οποία γνώριζε προσωπικά την Παπαδοπούλου, δίπλα στα κατά καιρούς επενετικά λόγια που θα γράψει για εκείνη, θα σταθεί συνάμα και επικριτική απέναντί της. Παραδείγματος χάρη, αφενός θα μιλήσει για την διηγηματική ιδιοφυΐα της Παπαδοπούλου, αλλού όμως θα την χαρακτηρίσει ως νέα άνευ αξιώσεων και θα την κατακρίνει για την εξαιρετική αυστηρότητα που επιδεικνύει, κατά την άποψή της, απέναντι στο φίλο της, λησμονώσα εντελώς ότι είναι γυνή. Επίσης, σε άρθρο που δημοσίευσε η Παρέν μετά το θάνατο της Παπαδοπούλου, ενώ κάνει ειδική αναφορά στον αγώνα ζωής που είχε δώσει, θα παραδεχθεί πως η ίδια είχε αρνηθεί να της προσφέρει δουλειά στην εφημερίδα των κυριών. Η αιτίαση που πρόβαλε ήταν πως
είχε ιδέες εντελώς διαφόρους περί του σκοπού και του προορισμού του φίλου μας και ότι επομένως θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να συμμορφωθεί με το πρόγραμμά μου και να συντελέσει δια της φιλολογικής και δημοσιογραφικής εργασίας της εις πραγματοποίησην αυτού. Σχολιάζοντας μάλιστα την επίσκεψη που είχε κάνει η Παπαδοπούλου στην Αθήνα, θα της προσάψει πως έχοντας κουραστεί από τη Βιοπάλη, ποθούσε να ζήσει μια ζωή μέσα εις σαλόνια, με πολυτέλεια και κοσμικούς θριάμβους. Εκείνη που τόσο είχε καυτηριάσει την καινοδοξία των κοσμικών σαλονιών. Γεγονός είναι πάντως πως η στάση της Παπαδοπούλου αναφορικά με τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα. Και αυτό γιατί κατά καιρούς θα εκφράσει αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις, αλλού ανοιχτά ή και καλυμμένα φεμινιστικές και αλλού απόψεις που εν γέννη συμπίπτουν με τις μετριοπαθείς φεμινιστικές αρχές της ΠΑΡΕ. Ενδεικτικά, στο άρθρο της ηχειραφέτησης της γυναικός θα ταχθεί εναντίον της γυναικείας εργασίας, επειδή οι άνδρες υπερπλεώνασαν εις όλους τους κλάδους, αλλά και επειδή κατά τη γνώμη της η εργαζόμενη γυνή ουδέποτε θα δυνηθεί όσο ανήρ να ανοίξει νέους κόσμους εις τας τέχνας και τας επιστήμας. Από την άλλη όμως, στο άρθρο της «Εργάζεται εδώ η γυνή», θα υπογραμμίσει την κοινωνική σημασία της πνευματικής και ηθικής μόρφωσης των γυναικών, θα εξάρει την προσφορά του στο πεδίο των γραμμάτων και της φιλανθρωπίας και θα καταγράψει παραδείγματα άξιων γυναικών της πόλης, όπως η Σαπφό Λεοντιάς, η Βιργινία Ευαγγελίδου, η Κλεονίκη Ασπριώτου και άλλες. Παρόλα αυτά, προτεραιότητα θα δώσει στη γυναικεία εργασία εντός του οίκου, την οποία προβάλλει εξειδανικευμένη, στενά συνδεδεμένη με το πνεύμα του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους και με τα εθνικά αιτήματα της εποχής. Οι παραπάνω θέσεις δεν διαφοροποιούνται κατά βάση από τον ήπιο φεμινισμό που ευαγγελίζεται η ΠΑΡΕΝ. Παρόλο που η ΠΑΡΕΝ υπερασπιζόταν το δικαίωμα των γυναικών στη μόρφωση και την εργασία, όχι όμως μόνο για κοινωνικούς λόγους όπως είχε κάνει η Παπαδοπούλου, αλλά πρωτίστως για την αφύπνιση και την χειραφέτησή τους, και εκείνη επανειλημμένα θα υπογραμμίσει την προτεραιότητα της οικογένειας και του ρόλου της γυναίκας ως μητέρας και συζύγου. Η πολυπλοκότητα του ζητήματος αντικατοπτρίζεται και στην ποικιλία των τρόπων με τους οποίους η Παπαδοπούλου αποτυπώνει το γυναικείο υποκείμενο στη διηγηματογραφία της, όπως και την ποικιλία των στάσεων που υιοθετεί ο αφηγητής ή η αφηγήτρια του εκάστοτε κειμένου. Το βέβαιο είναι πως ο κοινωνικός άξονας των διηγημάτων της και τα θέματα τα οποία ανατέμνει μας επιτρέπουν να διακρίνουμε μια συνείδηση του φύλου, γεγονός που τη συνδέει με τη φιλογενική ιδεολογία επί τη βάση της οποίας στηρίχτηκε με τις όποιες αντιφάσεις του το πρώτο φεμινιστικό ρεύμα. Παρά τις κατά καιρούς επιθέσεις και αποκλεισμούς που θα υποστεί από διαφορετικές μεριές η Παπαδοπούλου, θα συνεχίσει μέχρι τέλους να αγωνίζεται για την επιβίωση, αλλά και για τα ιδανικά στα οποία πίστεψε, σε ένα περιβάλλον και σε μια κοινωνία ενταλώς ατέριαστη, όπως αποδείχθηκε για τους πόθους της. Σας ευχαριστώ πολύ.